Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Ωραία. Πραγματικά βλέπουμε όχι απλά εικόνες που βλέπουμε συνήθως στην Αθήνα, δεν ξέρω πού τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες, Θεσσαλονίκη, σε πολύ μεγάλες πόλεις. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο, εκατοντάδες στην κυριολεξία, ο ένας πίσω από τον άλλον. Και δεν ξέρω ακριβώς αν τελικά όλο αυτό το πράγμα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, αν με αυτήν την υπερσυγκέντρωση που έχουμε εκεί πέρα, φτάσουμε να μεταδώσουμε τον ιό εκεί που δεν υπάρχει ίσως. Να καταλάβω τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Αυτές οι σκηνές που βλέπετε τώρα είναι σκηνές που μου στάλθηκαν πριν λίγο από τους γονείς. Μάλιστα. Από την που έχω στείλει, έχει φύγει λόγω θετικού κρούσματος. Υπάρχει λοιπόν και πήγε όλο το τμικό σε τμήμα του Δημοτικού εκεί, έτσι. Θα πρέπει το Δήμο να περάσει το rapid test για να μπορέσει να το. Ακριβώς, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Μπράβο. Όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Αυτή τη στιγμή ένα μέρος των γονέων που δεν μπορούν να πληρώσουν, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το εντοπίσουμε, να το συζητήσουμε, αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία. Είναι αγανακτισμένοι. Μίλησα και με τον διευθυντή εκπαίδευσης, το γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένας παραπέμπει στον άλλον. Αυτή τη στιγμή τώρα τι μπορούμε να πούμε, κύριε Δέλα? Μπορούμε να είναι οι γονείς τους, είναι τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, έχουν πάει? Ναι. Έτσι όπως προβλέπετε λοιπόν? Έτσι όπως προβλέπετε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ως διευθυντής του σχολείου, για να πάρουμε το συγκεκριμένο το παράδειγμα τώρα, γιατί σας λέω οι γονείς αυτή τη στιγμή είναι αγανακτισμένοι, στέλνουν τις σκηνές αυτές που βλέπετε, οι οποίες θυμίζουν. Και πραγματικά, Έλενα, πέραν αυτού, να τις προωθήσουμε λίγο στη σέντρα στα παιδιά για να μπορέσουν να τις ανεβάσουν τις σκηνές αυτές. Ναι, γιατί πραγματικά είναι, νομίζω, εκπληκτικό αυτό που γίνεται εκεί. Και ο κίνδυνος μετάδοσης ήδη σταθέστατο. Μα αυτό λέω, κύριε Δέλα. Χθες το πρωί, όταν σε μένα, σαν διευθυντή του σχολείου, κοινοποιήθηκε θετικό κρούσμα και θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία εχνηλάτησης, τι ξεκίνησα. Τι σημαίνει αυτό? Ενημέρωσα έγκαιρα τους γονείς από το πρωί, προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν τα rapid test. Μάλιστα. Αναζήτησα στη διάρκεια μέχρι το μεσημέρι μια δημόσια δομή προκειμένου να πάνε οι γονείς. Και δεν υπήρχε. Είναι περιττό να αναφέρω την οικονομική επιβάρηση που δέχονται οι γονείς. Για να πάνε να πληρώσουν ουσιαστικά. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε δημόσια δομή, βέβαια. Αν δεν υπάρχει δημόσια δομή, θα πληρώσουν. Εντάξει. Πάρα πολλοί γονείς, ένα θέμα είναι ότι πάρα πολλοί γονείς είναι απολύτως φυσιολογικό να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Γνωρίζοντας ακριβώς τον πληθυσμό εδώ πέρα, γνωρίζοντας και τις δυσκολίες των γονέων, κατέβαλα προσπάθειες από το πρωί, αφού τους ενημέρωσα, προκειμένου να βρεθεί η δημόσια δομή που θα μπορούσε να κάνει τα rapid test. Πρώτον, να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός και κατά δεύτερον, να μην επιβαρυνθούν οι γονείς. Δεν κατέστη χθες δυνατόν. Μίλησα. Το κέντρο υγείας του Άργους δεν... δηλαδή που λέμε. Δεν απαντούσε. Το κέντρο υγείας εδώ το στην Καστοριά. Το κέντρο του Άργους μου διάβασαν. Το κέντρο υγείας του Άργους μου διάβασαν το ΦΕΚ. Που δεν κάνουν. Το οποίο προβλέπει ότι είναι μόνο για την περιοχή του Άργους. Μόνο για την περιοχή, ναι. Το νοσοκομείο που μίλησα και με την παιδιατρική δεν είναι αρμόδιο. Και έτσι λοιπόν οι γονείς αυτοί αναγκάστηκαν να περιμένουν ως σήμερα το πρωί και να γίνει σήμερα το μάλε βράσετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πήρα από λίγο γονιάς μου, υπήρχε δύο παιδιά, διότι έχω κάνει δύο rapid test. Ναι. Διότι το ένα παιδί έμπαινε στη διαδικασία της πενταήμερης λόγω τμήματος, το άλλο έβγαινε, είναι σε άλλο τμήμα, έβγαινε. Και περίμενε από τις 8 το πρωί και με πήρε πριν από 10 λεπτά τηλέφωνο ότι δεν μπορεί να φέρει τα παιδιά, έχουν παγώσει. Έκαναν το ράπι, εντάξει, είναι αρνητικό. Μα κύριε Δέλα, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στην Καστοριά είναι 3 βαθμοί. Ενώ πριν από μια ώρα ήταν 0. Κύριε Νατσούλη, από όπου και αν το πιάσουμε, δεν πιάνεται το θέμα. Θα ήταν... Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όταν ανοίγουν δομές σαν το σχολείο που θέλουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία. Να μην υπάρχει δυνατότητα του να μπορέσουν τα παιδιά οι γονείς. Εμείς κύριε Δέλα, σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε για κάτι ακόμη, νομίζω πιο προχωρημένο ακόμα. Όταν πρόκειται για σχολεία, θα έπρεπε να υπάρχει κινητή μονάδα του ΙΟΔΗ και να πηγαίνει στο κάθε σχολείο επί τόπου. Και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν σε καμιά περίπτωση τόσο οι γονείς όσο και τα μικρά παιδιά σε αυτήν την απίστευτη ταλαιπωρία που βλέπουμε σε ντροπιαστικές εικόνες αυτή τη στιγμή. Ντροπιαστικές.
Μα χάνονται και ημερομηνίες. Δεν θα έπρεπε καν να πάνε τα παιδιά στο ΙΚΑ. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Στο σχολείο, το κανονικά το τεστ στο σχολείο. Τελείωσε. Τι να πω. Από όπου για το πια... Μα χάνονται καταρχήν και μεροκάματα. Το καταλαβαίνετε οι γονείς που έχουν μισθό. Δεν μπορούν να πάνε. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, βλέπω την εικόνα αυτήν. Βέβαια έχω, είμαι από το πρωί δέκτης πολλών τηλεφωνημάτων. Αλλά από χθες το πρωί το ζω. Το ζω γιατί ήξερα ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να συμβεί μάλλον δυνητικά. Και κύριε Δέλα, εσείς είστε διευθυντής στο σχολείο στο Μανιάκι, δεν είστε? Ναι, στο πρώτο Μανιάκο. Στο πρώτο Μανιάκο. Θα μπορεί να συμβεί κάθε μέρα με ένα διαφορετικό σχολείο. Δεν είναι θέμα σχολείου εδώ. Κοιτάξτε, εδώ νοείτε, κάθε μέρα ανοίγουν, αυτό το πράγμα είναι. Κοιτάξτε, όταν ανοίγουν σχολεία που μιλάμε χώρους υπερσυγκέντρωσης, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αντίστοιχα να υπάρχει ένας αντίστοιχος μηχανισμός για την ασφάλεια των μαθητών. Αυτή τη στιγμή τώρα οι μαθητές που είναι αυτοί εκεί πέρα με τους μεγάλους και όλα. Μπλέχτηκαν όλοι μαζί μια παρέα εκεί τώρα. Μπλέχτηκαν όλοι μαζί μια παρέα, αυτό λέω. Μα αν κοιτάξετε, ξεκινάει η ουρά από μπροστά από το ΙΚΑ πως είναι και φτάνει πέρα στις πολυκατοικίες. Τι λέτε τώρα, εδώ μιλάμε για... Αν τη βγάλετε αυτή την εικόνα, είναι τριτοκοσμική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά και θέλω να τονίσω ότι εμείς οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά. Αν ζητούσαμε μία εβδομάδα ή 10 μέρες, ήταν προκειμένου να γίνει μια οργανωμένη ιχνηλάτηση. Κι ας μας πήγαιναν να δουλέψουμε και τον Ιούλιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αρκεί να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το σχολείο μας υπολειτουργεί. Πέρα από τις απουσίες θετικών κρουσμάτων γονέων, ολόκληρη τάξη λείπει. Λείπει, κύριε Δέλα, γιατί ακόμη και μια οικογένεια έχει ένα παιδί που δεν έχει κορονοϊό. Δεν το στέλνει γιατί φοβάται. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Άρα λοιπόν και σήμερα έχουμε απουσίες από τάξεις, όχι μόνο από παιδιά. Γονέας, δεν μπορώ, λέει, θα βγάλω 30 ευρώ με ροκάμπ το επιλέξει. Ναι. Θα πρέπει τα δυο μου παιδιά, είναι η περίπτωση που ανέφερα προηγουμένως, να πληρώσω 20. Ναι. Και δεν θα στείλω. Και να φάω και το κρύο της αρκούδας. Ναι. Και δεν θα στείλω. Και δεν θα στείλω. Δεν θα στείλω γιατί ζήγησε τα πράγματα. Δεν άντεχε να πληρώσει. Προσέξτε, παιδιά, τι λέει ο κύριος Δέλας. Γονέας προτίμησε να μην στείλει τα παιδιά του σήμερα στο σχολείο, να μην πάνε καν σχολείο για να μην χάσει και το μεροκάματο αλλά και τα 20 ευρώ που ήταν να κάνει το τεστ για τα δυο του παιδιά. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα ζυγίζουμε πραγματικά. Δεν ξέρω, κύριε Δέλα, αν θα διευκόλυνε περισσότερο την κατάσταση αν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατό να πάει κινητή μονάδα σε κάποιο σχολείο που έχει πρόβλημα κάθε μέρα, να ξαναλειτουργήσει την ιστορία στην Κύκνον μαζί με το ΙΚΑ, ώστε να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Αν θέλετε την άποψή μου, επειδή ακριβώς έχουν ανοίξει τα σχολεία και είναι φυσικό να έχουμε αυτή την εξέλιξη και είναι φυσικό, όπως ήταν και η επιστήμονες με την Όμικρον, να υπάρχει κινητικότητα, τα σημεία άμεσα πρέπει να αυξηθούν. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι έξω από το πρώτο Μανιάκο, έξω από το δεύτερο κινητή μονάδα. Εντάξει, όχι, την κινητή μονάδα εμείς την εννοούμε κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε ένα σχολείο να ειδοποιείται και να πηγαίνει. Ναι, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αυξηθούν τα σημεία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, και ένα δεύτερο, θα πρέπει η λειτουργία να είναι 7ήμερη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μείνει μέρα κενή. Δεν αντέχει. Μετά δημιουργείται συνωστισμός. Ναι, δηλαδή, γιατί σήμερα Δευτέρα μάζεψε όλο το Σαββατοκύριακο αυτή η ουρά. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα δεν μπορούμε σε φάση πανδημίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με ξένα κόλληβα. Θέλει να επενδύσεις. Θέλει να πάρεις μέτρα συγκεκριμένα. Αυτό μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει και εμάς σαν εκπαιδευτικούς. Η ασφάλεια των μαθητών. Και είπα προηγουμένως κάτι. Επειδή το διαζώσεις. Πρώτοι οι εκπαιδευτικοί τόνιζαν και τονίζουν και εμένουν ότι η διαζώσεις εκπαίδευση δεν υποκαθίσταται με καμιά τηλεκπαίδευση. Αλλά διαζώσεις με ασφάλεια. Και ας μας πήγαινε μια εβδομάδα μετά. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Δέλα, ότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε ρίσκα που είναι τα δημοτικά κυρίως ανοιχτά? Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για χώρους που υπάρχει πλέον υπερσυγκέντρωση, δεν πας όπως έκλεισες. Ξεκινάς με νέα μέτρα. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Με τη συζήτηση που κάναμε με το γεγονός, ήδη εντοπίσαμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Όπου θα έπρεπε να υπάρχουν μονάδες στον ΕΟΔΗ σε περισσότερα σημεία, ένα και δεύτερο να λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Να πούμε και το εξής όμως, να πούμε και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με έναν διευθυντή σχολείου, φαντάζομαι η κατάσταση πάνω κάτω είναι ίδια σε όλα τα δημοτικά. Μας λέει ο κύριος Δέλας ότι έτσι κι αλλιώς έχουν αδειάσει τάξεις, όχι από παιδιά μόνο που έχουν COVID,
αλλά και από γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους από τον φόβο μη κολλήσουν COVID. Δηλαδή, οι αίθουσες πώς είναι σήμερα? Δώστε μας μια εικόνα από το δικό σας σχολείο, κύριε Δέλα, για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια... Απουσιάζει δηλαδή περίπου το ένα, μαζί με τους μαθητές που είναι εκτός αυτή τη στιγμή, ναι, λοιπόν, περίπου το 25%. Δηλαδή, κοντά στο ένα στους τρεις, ας πούμε, δεν πάει. Ναι, ναι, ένα στους τρεις δεν είναι βέβαια. Δεν είναι εκεί στο σχολείο. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Απουσίες έχουμε πάντα, διότι υπάρχουν κρούσματα στις γονείς, αλλά τώρα αυξάνεται. Αλλά και η ανησυχία όλων μας και η δική σας και όλων μας είναι ότι η υπερμετάδοση να την. Εδώ αυτή είναι η υπερμετάδοση. Αυτό είναι η κορονοπάρτη αυτή τη στιγμή που γίνεται στο ΙΚΑ. Τι είναι? Για να, λίγο να το εξηγήσουμε, να καταλάβουμε. Δεν ξέρω. Έλενα, έστειλες εικόνες στα παιδιά να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε αν να τα δει και ο κόσμος δηλαδή ακριβώς τι έχει συμβεί. Μιλάμε για κορονοπάρτη και σωστά δεν πρέπει να συμβαίνουν και σωστά πρέπει να παίρνουν τα μέτρα μας και. Εδώ αυτό εδώ πέρα που είναι αποκλειστικά. Σαν κορονοπάρτη είναι. Τι είναι αυτό? Να πούμε τους φίλους μας ότι ήδη μπείτε στη Σέντρα, έχει ανεβεί το θέμα. Ανεβείτε να δείτε τι εικόνες έχουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά. Είναι σοκ άμα το δείτε. Φυσικά τα παιδιά έχουν κάνει και την επεξεργασία ώστε να μην φαίνονται πρόσωπα όπως πρέπει, αλλά καταλαβαίνουμε ακριβώς μέχρι πού φτάνει η ουρά. Φτάνει πίσω στις πολυκατοικίες. Χάνεται από το μάτι της κάμερας η ουρά, παιδιά. Δεν φαίνεται. Χάνεται από το μάτι της κάμερας. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν σήμερα. Πραγματικά να το δουν λίγο οι αρμόδιοι. Αυτή η εικόνα σήμερα δεν μας τιμάει σαν περιοχή. Πρέπει να διορθωθεί. Γονείς χάνουν τα μεροκάματά τους. Παιδιά ταλαιπωρούνται μέσα στο κρύο στους 0 βαθμούς Κελσίου από τα χαράματα. Είναι μια εικόνα που δεν θέλουμε να την ξαναδούμε στην Καστοριά. Κύριε Δέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε στην ανάδειξη αυτού του θέματος. Εύχομαι άμεσα να αυξηθούν τα σημεία του ΙΟΔΗ. Αυτό ίσως είναι μια λύση, ναι. Άμεσα. Και 7ήμερη λειτουργία. Μην έχουμε υπερμετάδοση. Και 7ήμερη λειτουργία. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Δέλας. Είναι πολύ καλό αυτό που λέει. Δεν θέλω να το περάσουμε. 7ήμερη λειτουργία. Να δουλεύει το κέντρο που κάνει τις αναλύσεις αυτές και τα τεστ και Σαββατοκύριακο με κάποιον τρόπο. Αλλιώς θα βλέπουμε κάθε Δευτέρα αυτό το πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι σαν τη δεξαμενή. Γεμίζει η δεξαμενή και την ανοίγεις μετά από 2 μέρες, θα σε πάρεις δάνα το νερό. Ναι. Ενώ να υπάρχει μια ροή. Είναι απλά κατανοητά πράγματα αυτά. Είναι αυτή η γκρίνια μας που βγάλαμε και βγάζουμε απέναντι στην κυβέρνηση ως επιπολότητα. Τα ανοίξεις, ναι, εδώ είμαστε. Αλλά ανοίγεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και με κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Όχι με αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Τι να σας πω, είμαι ιδιαίτερα. Τι να σας πω, αυτό μπορεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν μπορούμε καλά να μετρήσουμε πόσος κόσμος είναι εδώ. Μα είστε καλά, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δέλα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων, του πρώτου Μανιάκων, τον κύριο Γιάννη Δέλα. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.